Είναι η ώρα που ο 18χρονος Μακελάρης εισβάλλει κρατώντας όπλα στα χέρια σε δημοτικό σχολείο πόλης του Τέξας. Λίγο αργότερα από τους πυροβολισμούς, νεκροί πέφτουν 19 ανήλικοι μαθητές και δύο δασκάλες. Ο 10χρονος μαθητής της 4ης τάξης, Χαβιέ Λοπές, είναι από τα πρώτα παιδιά που αναγνωρίστηκαν. Η μητέρα του αγοριού είχε παρευρεθεί στην τελετή απονομής ενός βραβείου που έλαβε το παιδί της λίγες ώρες πριν από το χτύπημα, χωρίς όμως να γνωρίζει πως αυτή θα ήταν και η τελευταία φορά που θα το έβλεπε. Η οικογένεια του Ζήγια Γκαρσία, 9 ετών, ανακοίνωσε επίσης ότι σκοτώθηκε από πυροβολισμούς. Το ίδιο αμέσως μετά, μια οικογένεια μετά την άλλη, που περίμεναν τα παιδιά τους μετά το σχολείο να γυρίσουν στο σπίτι και στην καθημερινότητά τους λίγο πριν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. The intruder is deceased and we are not actively looking for another individual or any other suspects in this case. Νεκρές από τα πυρά του 18χρονου και δύο δασκάλες, η Ήρμα και η Εύα, που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του μακελιού. Η μία, δασκάλα της 4ης τάξης, και η δεύτερη, μια 46χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών. My heart was broken today. We're a small community. And we will need your prayers to get us through this. Παρεμβαίνοντας με διάγγελμά του αμέσως μετά την επιστροφή του από την περιοδία του στην Ασία, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ζήτησε να αναληφθεί δράση για να αντιμετωπιστεί η μάστιγα των επιθέσεων με τη χρήση πυροβόλων όπλων, καλώντας τα μέλη του Κογκρέσου να ψηφίσουν το λόμπι της οπλοκατοχής. I am sick and tired of it. We have to act. And don't tell me we can't have an impact on this carnage. Νωρίτερα ο δράστης είχε αναρτήσει φωτογραφία με τα όπλα, ενώ είχε ανοίξει συνομιλία μεσομηνυμάτων με νεαρή που είχε γνωριστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία ούτε λίγο ούτε πολύ είχε περιγράψει ότι έχει ένα μυστικό για κάτι που επιχειρεί να κάνει και για το οποίο αφού το έκανε θα της μιλούσε. Ο 18χρονος γεννήθηκε στη Βόρεια Ντακότα, αλλά ζούσε στη μικρή πόλη Ουβάλντε του Τέξας. Ως μαθητής εργαζόταν σε κατάστημα εστίασης και μόλις συμπλήρωσε τα 18, αγόρασε νόμιμα τα όπλα που χρησιμοποίησε. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο 18χρονος δεν κατάφερε να αποφυτίσει χθες από το σχολείο του. Για το λόγο αυτό τσακώθηκε με τη γιαγιά του, την οποία επίσης πυροβόλησε και αμέσως μετά κατευθύνθηκε στο σχολείο. Άνθρωποι που το γνώριζαν είπαν ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα λόγω bullying που δεχόταν για την κακή οικονομική κατάσταση της οικογένειάς του, τα ρούχα του και τη σεξουαλικότητά του.